Ξεκινώντας τη συζήτησή μας για την κατάσταση των εργαζομένων στην Ελλάδα σήμερα, προφανώς το μείζον ζήτημα είναι οι υλικές συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, βάζω εισαγωγικά γιατί είναι δικά του λόγια, από το 2019 η αγορά εργασίας έκανε ποσοτικά και ποιοτικά άλματα. Η απασχόληση όσο και οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά. Με στοιχεία που παρουσίασε, τα οποία είναι επίσημα, δηλαδή της Ερστάτ και του Εργάνε. Είχαμε αύξηση 12,4 του μέσου μισθού στο διάστημα 2019-2022, που πράγματι υπερβαίνει τον πληθωρισμό εκείνης της περίοδου. Η απάντηση είναι αν αυτή η ευημερία των αριθμών είναι πραγματική και δεν είναι μια γνωστή απάτη των αριθμών. Νομίζω και επιτρέψτε μου να πω ότι τα στοιχεία αυτά αρχικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Α, ναι. Μια πραγματικότητα την οποία βεβαίως τη βιώνουν οι εργαζόμενοι, αλλά έχει και μια εξήγηση και μια τεκμηρίωση πολύ πιο επιστημονική. Ποια είναι αυτή? Το βασικό ζήτημα το οποίο ουσιαστικά τεινάζει στον αέρα την όποια αύξηση στους μισθούς και στην απασχόληση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη των μισθών έχει ουσιαστικά σε πραγματικά νούμερα μειωθεί κοντά στο 19-20%. Μεγάλη διαφορά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν έχεις ένα πληθωρισμό, ο οποίος για παράδειγμα στα τρόφιμα, δηλαδή σε είδη πρώτης κατανάλωσης, σε είδη μαζικής κατανάλωσης, τρέχει τελευταίους μήνες με 15%, όταν έχεις ακρίβεια στα καύσιμα, όταν έχεις μια από τις πιο ακριβές βενζίνες στην Ευρώπη, όταν έχεις μια δαπάνη ενεργειακή, κυρίως μιλάω για το ρεύμα, όπου ο ενεργειακός πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί, ο μισθός σε απόλυτα νούμερα μπορεί να αυξάνεται, η πραγματική του δύναμη όμως είναι πολύ μικρή και αρκετά μειωμένη. Για παράδειγμα, αν δούμε και χώρες, συγκρίσιμες χώρες με εμάς, χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είναι για παράδειγμα η Ρουμανία, εκεί πολλές φορές, αν κάνουμε τις συγκρίσεις με τις χώρες αυτές, διαπιστώνουμε ότι μπορεί σε επίπεδο αριθμού, σε επίπεδο ποσοτικό, ο μισθός να είναι για παράδειγμα ίδιος ή και αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με τη Ρουμανία, όμως στην πράξη, λόγω ακριβώς της εκτόξευσης και της πραγματικότητας της ακρίβειας, την οποία αντιμετωπίζει κάθε χώρα διαφορετικά και κατά την άποψή μου η χώρα μας με πολύ χειρότερο τρόπο, η όποια αγοραστική δύναμη είναι κατατάσσει μάλλον το μισθό σε πολύ πιο χαμηλή κατάταξη σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, όχι μόνο της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, από την έννοια αυτή, τα νούμερα και οι αριθμοί εδώ δεν λένε την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι το εισόδημα των εργαζομένων και κυρίως των χαμηλόμισθων, γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τις συνέπειες της ακρίβειας και της κρίσης, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ας έρθουμε λοιπόν σε συγκεκριμένα νούμερα. Διαβάζω ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα το 2022 αναρχόταν σε 1.176 ευρώ, ενώ το 2019 ήταν 1.046, άρα έχει μια αύξηση. Το ερώτημα είναι αν αυτά αφορούν μεικτά ή καθαρά. Διότι το κόστος ζωής είναι καθαρό, δεν είναι μεικτό. Και επιπλέον, αυτά τα έστω τα 1.176 ευρώ, πόσοι εργαζόμενοι το παίρνουν, τι ποσοστό εργαζόμενο το παίρνουν. Ξέρουμε τα επίσημα στοιχεία ότι με τον κατώτατο μισθό αυτή τη στιγμή που είναι 713 ευρώ, αμείβονται περίπου 650.000 εργαζόμενοι. Μεγάλο νούμερο. Αυτοί οι άνθρωποι, είτε με μορφή σταθερούς απασχόλησης και πλήρους απασχόλησης, είτε με μερική απασχόληση, έχουν πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει ένα εύρος εργαζομένων που είναι στα λεγόμενα μεγαλύτερα μισθολογικά κλιμάκια, όμως οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε αυτό το ρημαγδό τον κοινωνικό και μέσα στον ωκεανό της ακρίβειας βλέπουν συνεχώς τους μισθούς τους να μειώνονται. Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και εδώ είναι και η δυσκολία όσον αφορά το ύψος των μισθών και για ποιο λόγο λέμε ότι ενώ αυξήθηκε περίπου 100 ευρώ μισθό στην πράξη, δεν το βλέπουμε στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική κοινωνία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν καταρρεύσει τα λεγόμενα μισθολογικά κλιμάκια, τα λεγόμενα ενδιάμεσα μισθολογικά κλιμάκια. Και αυτό έχει μία και μόνο εξήγηση. Δεν υπάρχει στη χώρα σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και δεν υπάρχει βεβαίως στη χώρα αυτή τη στιγμή ούτε συνδικαλιστική ελευθερία, δηλαδή συνδικάτα που να μπορούν να ασκούν τις δύο βασικές μορφές συνδικαλιστικής ελευθερίας που είναι οι συλλογικές συμβάσεις και το δικαίωμα της απεργίας, προκειμένου να πιέσουν την εργοδοσία να κρατήσει τους μισθούς σε ένα σταθερό επίπεδο. Αυτό λοιπόν μπορεί σε ορισμένους κλάδους οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα ο τουρισμός, όπως είναι για παράδειγμα οι κατασκευές, να αυξάνει το μέσο κατώτατο μισθό. Εκεί όμως δεν έχουμε τέτοιο εύρος εργαζομένων και αριθμό
ώστε συνολικά να μπορούμε να δούμε και να πούμε ότι πράγματι ο κατώτατος μισθός ή ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί. Και αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλές μορφές άτυπης απασχόλησης, δηλαδή χιλιάδες εργαζόμενους, εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίοι συγκροτούν αυτό το λεγόμενο στρώμα της επισφάλειας, οι οποίοι δεν μετρώνται με βάση τα επίσημα στοιχεία. Άρα, εδώ η όποια αύξηση μπορεί να αφορά αυτούς που πράγματι είναι δηλωμένοι κανονικά στο σύστημα εργάνης, στο ΟΝΕΦΚΑ, και άρα εκεί μπορεί να αντλήσει στοιχεία κάποιος και να μετρήσει τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμως οι οποίοι είτε από ανάγκη είτε από εκβιασμό δουλεύουν στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες της επισφάλειας ή και εντελώς στο περιθώριο, ενώ στο εργασιακό περιθώριο της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας, όπου οι άνθρωποι αυτοί δεν καταγράφονται σε κανένα επίσημο δίκτυο. Και αυτό, αν θέλετε, το βλέπουμε και σε μια βόλτα στα μαγαζιά. Το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, σε ελέγχους ο οποίος έκανε πρόσφατα, διαπίστωσε εκατοντάδες παραβάσεις σε πράγματα τα οποία δεν αφορούν, ξέρετε, υπερορίες, επιδόματα ή προσαυξήσεις, αλλά ακόμα και το δώρο, το οποίο έχει ένα σκληρό νομοθετικό πλαίσιο, ευτυχώς ακόμα, διώκεται ο εργοδότης με αυτόφορη διαδικασία, αν δεν το καταβάλει κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα και οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχθηκαν, ακόμα και σε αυτόν τον τομέα, φάνηκε και αποδείχθηκε ότι είχαν αδήλωτους εργαζόμενους ή ότι δεν είχαν καταβάλει σωστά τις αμοιβές αυτές. Άρα λοιπόν, το τι φαίνεται ότι καταβάλλεται σε σχέση με αυτό που πράγματι εισπράττουν οι εργαζόμενοι έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και για να συνοψίσω έτσι και να καταλήξω στην απάντηση, το βασικό πρόβλημα στις μετρήσεις αυτές είναι αυτές. Ότι αυτός ο οποίος είναι μέσα, έναντι δηλαδή, 2-3 μήνες, αυτός ο οποίος υπογράφει για 800, αλλά παίρνει και 700 ουσιαστικά, και δεν μπορεί και να μιλήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτός μπορεί να ανεβάζει σε απόλυτο ρυθμό το μέσο όρο των αποδοχών. Στην πράξη όμως καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικά τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στη ζέπη των εργαζομένων. Και αυτό οφείλεται κατά βάση, όπως είπα, στις συλλογικές συμβάσεις, στο δικαίωμα της απεργίας, αλλά και σε ένα εξίσου βασικό και καθοριστικό παράγοντα. Την παντελή απουσία του σώματος επιθέσεως της εργασίας από πλευράς ελέγχου. Αυτό ήταν το έλεγχο. Άρα το σώμα εργασίας στην πραγματικότητα είναι διακοσμητικό, δεν κάνει πραγματικό έλεγχο. Μπορεί κάλλιστα ένας εργοδότης αυτή τη στιγμή άλλα χρήματα να δηλώνει παίρνει ένας εργαζόμενος και τελείως διαφορετικό αν το ποσό το οποίο τελικά μπαίνει στην τσέπη του εργαζομένου. Πληρώνοντας βεβαίως και αυτός ο εργοδότης πολλές φορές κάποιο ποσό το οποίο μπορεί να είναι εφάμιλο της συλλογικής σύμβασης εφόσον αυτή υπάρχει ή του κατώτατου μισθού, αλλά όσοι κυκλοφορούν στην αγορά ξέρουν ότι η αγορά δυστυχώς μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις του κυρίου Χατζηδάκη έχει αναπτύξει δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το δικό της εντός εισαγωγικών νόμο. Αλήθεια, επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία, πώς μπορεί να καταγραφεί, πόσο είναι το μέγεθος αυτής της γκρίζας ζώνης. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει, όλοι το γνωρίζουν, αλλά πόσο είναι. Αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι κινούνται σε αυτό το φάσμα της επισφάλειας αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Είναι οι συμβασιούχοι που έχουν συμβάσεις διαδοχικές ορισμένου χρόνου, οι συμβασιούχοι που έχουν ακόμα και συμβάσεις μιας μέρας, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για εργαζόμενους που όμως υποκρύπτεται η σύμβασή τους μέσα από τη σύμβαση παροχής ανεκτήτων υπηρεσιών, μπλοκάκια ουσιαστικά, ή αν θέλετε, είδαμε και μεγάλο αριθμό εργαζομένων όπως είναι οι delivery, τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στις θέσεις αυτές, που και αυτοί κατατάσσονται στο κομμάτι αυτό. Οι υπολογισμοί λένε από πλευράς ΓΕΣΕ αυτή τη στιγμή ότι ένα σώμα από 800.000 έως 1 εκατομμύριο εργαζόμενους αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το φάσμα της επισφάλειας, η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, το λεγόμενο πρεκαριάτο, όπως λέγεται διεθνώς πλέον όρος, όπου εκεί αναδεικνύεται αυτή η αδυναμία πλήρους και σταθερής και καλής βεβαίως απασχόλησης με καλούς μισθούς. Σε αυτές τις συνθήκες, γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εξαγγείλει νέο κατώτατο μισθό. Μάλιστα, οι κυβερνητικοί κλήροι λένε ότι σε 2 μήνες από τώρα η ελάχιστη αμοιβή των εργαζομένων θα είναι μεγαλύτερη και από αυτή που ήταν προ μνημονίων, που ήταν 751 ευρώ. Ισχύει. Αρχικά να πούμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή που 10 χρόνια, 12 για την ακρίβεια, μετά την είσοδό μας στις λεγόμενες μνημονιακές διαδικασίες από το νόμο 3846 του 2010, έχουμε κατώτατο μισθό μικρότερο από εκείνον τον οποίο είχαμε το 2010. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην ολόκληρη την Ευρώπη. Ακόμα και στο δημόσιο, οφείλω να σας πω, ότι ακόμα και χώρες συγκρίσιμες, οι οποίες μπήκαν σε μνημονιακά προγράμματα, ο μέσος μισθός στο δημόσιο έχει αυξηθεί κατά περίπου 25%, ενώ στην Ελλάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 25%. Άρα είναι το κρατούμενο αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όποια αύξηση γίνει, είτε στα 751, είτε στα 770 ή 780, είναι πρώτον μη ρεαλιστική, είναι ανεφάρμοστη, είναι ανεπίκαιρη και είναι πάρα πολύ καθυστερημένη. Άρα εδώ οι εργαζόμενοι όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ακρίβεια και πληθωρισμό διψήφιο επί τόσο μακρά περίοδο, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται να πάρουν ούτε ένα μέρος τουλάχιστον των απολειών των οποίων έχουν με βάση τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει. Τι πρέπει να γίνει εδώ, είναι άκρος
επιτακτικό να υπάρξει μια αύξηση του μισθού που να ξεπερνάει τα 800 ευρώ. Τα 800 ευρώ είναι κάτι το οποίο έχει ξεπεραστεί ήδη με αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία. Μιλάμε για μια αύξηση η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στα 880 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως θα πρέπει και τα ενδιάμεσα, όπως είπαμε, μισθολογικά κλιμάκια να ευνοηθούν για να μπορούν και αυτοί να δουν κάποια αύξηση. Μπορεί να δει δηλαδή μια αύξηση αυτός ο οποίος θα πάει από τα 7,13 στα 7,50 ή στα 7,70, που μιλάμε για μια αύξηση όχι μεγάλη, 40-50 ευρώ, γι' αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως παίρνει 800, 850, 900, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, δεν πρόκειται να πάρουν καθόλου, να πάρει καθόλου καμία αύξηση. Και έτσι έχουμε μια βίαιη μετατόπιση των ενδιάμεσων μισθολογικών κλιμακίων προς τη λεγόμενη κατατοπίση των μισθών. Ας έρθουμε τώρα, αλλάζοντας θέμα, στο ζήτημα της απασχόλησης. Πάλι με στοιχεία του Εργάνη και τα λοιπά και της Ελστάτ έχουμε μια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3% το 2022 σε σχέση με το 2019. Η αύξηση μάλιστα είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες που παραδοσιακά έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Αυξήθηκε η γυναική απασχόληση κατά 15,8%. Πόσο ικανοποιητική είναι η εξέλιξη της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα? Αρχικά πρέπει να σας πω τα στοιχεία αυτά έχουν μια παραδοξότητα η οποία έγκυται στο γεγονός ότι πολλές συγκρίσεις από αυτές γίνονται με τη λεγόμενη περίοδο του COVID. Η σύγκριση λοιπόν όταν γίνεται με τις περιόδους αυτές πολλές φορές δεν είναι σωστή και ορθή και επιστημονικά. Στην πράξη όμως προκύπτει ότι όντως έχει αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων, όμως όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί κατά ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 50% σε αρκετές περιπτώσεις εργάζονται με σχέσεις ευέλικτης απασχόλησης, δηλαδή μερική απασχόληση, εκπεριτροπή απασχόληση ή δεν είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είναι θέσεις κυρίως στο ιδιωτικό τομέα, στην παροχή υπηρεσιών κατά βάση, όπου εκεί ξέρουμε βεβαίως ότι πολλές φορές μπορεί να είναι εποχιακή απασχόληση, προσωρινή δηλαδή, και από εκεί πέρα αρκετοί άνθρωποι, κυρίως στον τουρισμό ή επισητισμό, ζουν το υπόλοιπο διάστημα με το επίδομα του ΟΑΕΔ. Άρα τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν μια ποιοτική αναβάθμιση των θέσεων δουλειάς. Δεν γίνεται πράξη αυτό που υποσχόταν προεκλογικά η κυβέρνηση, δηλαδή τις πολλές και καλές και σταθερά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Συνεχίζουμε σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη να είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία των νέων, στην ανεργία στις γυναίκες, στα ποσοστά της μερικής και εκπαιδευτικής απασχόλησης. Έτσι είναι και στην Ευρώπη το ποσοστό ανεργίας είναι επίσημα 6%, το 6,5%, πολύ μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής, διαχρονικά το ποσοστό των μισθωτών στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο της Ευρώπης, για πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται βασικά στο μεγάλο ποσοστό αδύλωτης εργασίας που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι δεν φέρονται και δεν καταγράφονται στους δείκτες και οφείλεται βεβαίως και σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων που ουσιαστικά εργάζονται με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας μεν, αλλά φαίνονται σαν να είναι πάροχοι υπηρεσιών. Εμφανίζονται δηλαδή να είναι σαν αυτά που ασχολούμενοι ουσιαστικά και όχι σαν εργαζόμενοι εξαρτημένης εργασίας. Έχει ιδιαιτερότητες ηλικίες και γενική κοινωνία τέτοιες, οι οποίες έρχονται από τη δεκαετία του 60 και του 70, αλλά από τις πρόσφατη περίοδο την νιωμανιακή, όπου πολλοί εργαζόμενοι προκειμένου να βρουν κάπου να εργαστούν και να βιοποριστούν, άνοιγαν ένα μικρό μαγαζί, μια μικρή επιχείρηση για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και εκεί για το λόγο αυτό φαίνεται ότι ένας αριθμός που ξεπερνάει τους 800.000 μαζί με τους αγρότες είναι περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες σε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι εργάζονται με καθεστώς μη μισθωτού. Αυτό έρχεται από πίσω. Παλιές καταστάσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει και από το κράτος πλέον επίσημα, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, μια προσπάθεια εργολαβοποίηση των εργαζομένων. Έχουμε τους συμβασιούχους, εκατοντάδες χιλιάδες, που εμφανίζονται να εργάζονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και όχι μόνο σε υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Θέλω να πω ότι γίνεται αυτό. Και έχουμε βεβαίως και την ψευδοαπασχόληση, δηλαδή πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας, παρόλα αυτά όμως φαίνεται να είναι οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ζήσαμε αυτό πρόσφατα με τις καταστάσεις και στην eFood και σε άλλες αντίστοιχες εταιρείες, όπου πράγματι εκεί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ωράριο, υπόκειται στο ιδιωτικό δικαίωμα του εργοδότη κανονικά. Παρόλα αυτά φαίνονται όμως σαν να καθορίζουν οι ίδιοι τους όρους της εργασίας, κάτι το οποίο βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μια και αναφερθήκαμε στην ενεργεία, πραγματικά έχει με τα στοιχεία τη Ελστάτ έχει μειωθεί στο 11,4%, ενώ στην Ευρώπη, όπως είπαμε, προηγουμένως είναι στα 6,5%. Παρ' όλα αυτά έχει μειωθεί στο 11,5%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια μαγική εικόνα. Η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ο πρώην ΟΑΕΔ, καταγράφει 50% περισσότερους ανέργους από ό,τι η Ελστάτ. Η
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά και ποιο είναι το πραγματικό νούμερο τελικά της ανεργίας? Πράγματι, τα στοιχεία της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είμαστε κοντά σε έναν αριθμό κοντά στο 1 εκατομμύριο ανέργους, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει την ανεργία στο περίπου στους 500.000 αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή 500.000 ανθρώπους οι οποίοι αναρωτιέται κανείς τι έχει συμβεί. Εδώ υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις. Η μία βασική εξήγηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μεθοδολογία την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η ΕΛΣΤΑΤ, μια μεθοδολογία βεβαίως η οποία αντλείται και με βάση τις ευρωπαϊκές πρακτικές, από τη Eurostat δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρείται εργαζόμενος ακόμα και αν δουλεύει μία ώρα την εβδομάδα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, καταλαβαίνετε ότι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να δουλεύει ένα τετράωρο το μήνα, κάλλιστα δεν καταγράφεται στο Μητρό ανέργων. Είναι από ό,τι φαίνεται, οποίο... σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κλείσουν την ανεργία. Σε όλες τις αναπτυγμένες δυτικές οικονομίες. Το οποίο πράγματι μεθοδολογικά απέχει πολύ από αυτό το οποίο στην πράξη, πώς μπορείς άλλωστε να πεις κάποιον ο οποίος δουλεύει 4 ώρες το μήνα, ότι πράγματι αυτός ο άνθρωπος αυτός είναι εργαζόμενος. Με τέτοια στοιχεία για την ανεργία, με τέτοια ψευδή στοιχεία για την ανεργία, πώς είναι να έχεις μια πραγματική εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας? Είναι επίσης πρόβλημα. Έτσι ακριβώς είναι. Και έχεις και ανθρώπους, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είναι στο κάτω αμπάρι, όπως λέμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν φαίνονται, όπου και εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν καταγράφονται στους δείκτες αυτούς. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είδαμε ότι πρόσφατα έγινε και συστηματικά προσπάθεια από την κυβέρνηση και τον κύριο Χατζηδάκη συγκεκριμένα να μειώσει τον αριθμό των ανέργων και στη ΔΥΠΑ, στον ΟΑΕΔ, να αλλάξει δηλαδή τον τρόπο καταγραφής, βάζοντας ορισμένα κριτήρια προκειμένου κάποιος αν αρνηθεί 3 φορές, να καλύψει μια θέση, διαγράφεται από το Μητρό και το καθεξής και διάφορα άλλα τέτοια, προκειμένου να κλείσει αυτή η ψαλίδα μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΑΕΔ. Πραγματική εικόνα βεβαίως ότι έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν εργασία, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να δουν δουλειά και δυστυχώς στις κοινωνικές συνθήκες που ζούμε αυτό δεν είναι εφικτό. Ας έρθουμε τώρα στο μέγα θέμα των συνταξίχων, που από ό,τι φαίνεται θα είναι και το κεντρικό σημείο, το κεντρικό θέμα στην προεκλογική περίοδο την οποία ήδη διανύουμε ουσιαστικά. Στο σύνολο λοιπόν των συνταξίχων, τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν η μισή από τους συνταξίχους λαμβάνουν κύρια σύνταξη που δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ μεικτά, που σημαίνει 6,58 καθαρά. Πρόκειται για συντάξεις πείνας, πώς θα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, η σύνταξη είναι συνεπακόλουθο του τι συμβαίνει σε επίπεδο μισθών στη χώρα. Δεν μπορεί μια χώρα να είναι στα τάρταρα όσον αφορά τους μισθούς και να δίνει καλές συντάξεις. Οπότε οι συντάξεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ακολουθούν την πραγματικότητα τη μισθολογική την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία εδώ και μια δεκαετία. Πράγματι, είμαστε από τις χώρες της Ευρώπης με τις χαμηλότερες συντάξεις αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά και ειδικά σε συνθήκες ακρίβειας και κρίσης. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, έχουμε περίπου 500.000 συνταξιούχους οι οποίοι ζουν με σύνταξη κοντά στα 500 ευρώ αυτή τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνετε πως ένας άνθρωπος μπορεί να τα βγάλει πέρα, να πληρώσει ενίκιο, να πληρώσει ρεύμα, να πληρώσει καύσιμα, να πληρώσει πετρέλαιο για να ζεσταθεί και το καθεξής. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή μια νέα στρατιά συνταξιούχων φτωχών. Δηλαδή συνταξιούχων που δούλεψαν 20, 25, 30, 35, 40 χρόνια σε πολλές περιπτώσεις, αλλά παρά τα αυτά δεν μπορούν, παρότι έχουν πληρώσει, παρότι έχουν συνεισφέρει και στον κρατικό προϋπολογισμό και στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Γιατί βεβαίως οι συντάξεις με διαδοχικές μειώσεις μειώθηκαν σε επίπεδα τέτοια όπου έχουμε φτάσει πάρα πολλοί άνθρωποι να ζουν σαν συνταξιούχοι και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ανάπηροι κλπ. Κάτω από το λεγόμενο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οπότε έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν πεταχτεί στο κοινωνικό περιθώριο και αντιμετωπίζουν πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα, αν δεν αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτή, είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα και δεν μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε πώς η κατάσταση αυτή μπορεί πράγματι να βελτιωθεί για τους ανθρώπους με ένα άμεσο τρόπο, όχι με ένα μακροπρόθεσμο. Τώρα, αυτό που διαβάζω βέβαια είναι ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ μεγάλες ανισότητες. Δηλαδή, διαβάζω ότι ο μέσος όρος για τις τάξεις γύρατος είναι 841 ευρώ, αλλά υποχωρεί στα 546 για τις τάξεις χειρίας και στα 589 για αναπηρικές. Δηλαδή, πρέπει και αυτό το μικρό ποσό να γίνεται μέσα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι επαναλαμβάνω, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι χείρες είναι μεταξύ αυτών, οι ανάπηροι, τα αμαία είναι μεταξύ αυτών, αντιμετωπίζουν πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί για διάφορους λόγους είτε δεν εργάστηκαν καθόλου, είτε εργάστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα με σχετικά χαμηλές αποδοχές. Ποιος άλλος στην τελευταία δεκαετία μπορεί να βρει μια εργασία που να έχει υψηλές αποδοχές? Άρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ πιο χαμηλό υπολογισμό στη σύνταξή τους και έτσι έχουν και πολύ πιο χαμηλή σύνταξη. Είναι σπάνιο, ξέρετε, πια να βρούμε κάποιον ασφαλισμένο ο οποίος δουλεύει
για 35 και 40 χρόνια αυτή τη στιγμή και δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις όχι μόνο ανεργίας αλλά και αμοιβών. Δηλαδή εναλλαγές εργοδοτών, που πολλές φορές εναλλαγές καταλαβαίνουν ότι σημαίνει νέα πρόσληψη, έτσι. Άρα πάλι από την αρχή όσον αφορά το ύψος των αμοιβών. Αυτό λοιπόν αντανακλάται και στις συντάξεις. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που πρόλαβαν μέχρι το 2010 κυρίως να έχουν κάποιες καλές απολαβές και για τον λόγο αυτό ανεβάζουν αυτό το μέσο όρο, κρατώντας σε ένα φαινομενικά διαφορετικό επίπεδο, αλλά έχουμε και μια μεγάλη μάζα συνταξιούχων, που είναι οι λεγόμενοι συνταξιούχοι φτωχοί της τελευταίας περίοδου, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ακόμα και με σύνταξη 850, αν έχεις νίκιο. Πώς θα βάζεις πέρα. Αρχικά τα ποσά αυτά είναι μεικτά. Εκεί ναι, υπάρχει ο φόρος, ναι. Υπάρχει κράτηση λόγω ασθένειας, οπότε αυτό το οποίο μπαίνει στην τσέπη είναι αρκετά χαμηλότερο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είναι πραγματικά αδύνατο. Πώς μπορεί τώρα κάποιος να ζήσει στην τρέχουσα περίοδο με τα χρήματα αυτά που ζούμε. Οπότε εδώ νομίζω ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Κοιτάξτε, εδώ έδωσε η κυβέρνηση 7,5% αύξηση. Την οποία όμως θα μείνουν χωρίς καμία αύξηση οι μισοί συνταξιούχοι λόγω της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ. Εδώ έχουμε διαδοχικές... Και κατηγορείται ο κύριος Κατρούγκαλος βέβαια. Εδώ έχουμε διαδοχικές... Κυβέρνηση με ευκολία. Έχουμε διαδοχικές εξαπατήσεις. Η πρώτη εξαπάτηση όσον αφορά τους συνταξιούχους έχει να κάνει με το γεγονός των αυξήσεων. Πρώτον, οι αυξήσεις αυτές έχουν νομοθετηθεί ήδη από το 17. Και αυτό δεν το λέω για να το χρεώσω ως θετική είδη στην προηγούμενη κυβέρνηση. Το λέω γιατί αυτές οι αυξήσεις, που είναι 7,75% τώρα, θα συνέβαιναν έτσι κι αλλιώς από το 23 και μετά, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τους δύο πολύ σοβαρά γεγονότα που τι έκαναν, άλλαξαν πολύ τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Αυτά είναι η πανδημία και η ενεργειακή κρίση που τίναξε στον αέρα κάθε οικονομικό προϋπολογισμό. Άρα, αυτές οι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στον προϋπολογισμό σε 909 εκατομμύρια δεν είναι ούτε το 1 έκτο από όσα έχασαν οι συνταξιούχοι τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και σε τι αναφέρομαι, στην κατάργηση της 13ης σύνταξης, ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατέτος, άρα τώρα το Πάσχα θα πέρανε την 13η σύνταξη 4 δις στο σύνολο. Και βεβαίως την εξαπάτηση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, 2,5 δισεκατομμύρια τα οποία δεν έδωσε η κυβέρνηση με δική της απόφαση πρόπερση το καλοκαίρι. Άρα, έχασαν 6,5 δις συνταξιούχοι, παίρνουν μόλις 1 δισεκατομμύριο πίσω και αυτό που τους ρεμένω από τις όποιες αυξήσεις. Άρα, κατά την άποψή μου, δεν γίνεται να μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αύξηση στους συνταξιούχους θα ήταν να παίρνανε και τη 13η σύνταξη και τα αναδρομικά και τις αυξήσεις. Και τα έχουν κυβέρνηση, δεν τα υποσχέθηκε. Και θα έχουν ακριβώς και μια περαιτέρω ελάχιστη, όχι με πρόσκαιρα επιδόματα, αλλά με μόνιμες και τακτικές παροχές για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Το άλλο θέμα πάλι με τις συντάξεις είναι ότι η μέση σύνταξη μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλη σε βάρος του ιδιωτικού. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να εξεπεραστεί. Αυτό συμβαίνει διότι μέχρι και την τελευταία δεκαετία είχαμε μεγάλες αποκλίσεις στους μισθούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικά όμως την τελευταία δεκαετία, μετά την κατάρρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων, υπήρξε μια κατατοπίση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Στο μεν δημόσιο υπήρξε ένα πάγωμα ουσιαστικά των μισθολογικών κλιμακίων, άρα δεν είχαμε τη μείωση και την καταβαράφρωση των μισθών που είχαμε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό αντανακλάται και στις συντάξεις βεβαίως, όπου εκεί πράγματι έχουμε αποκλίσεις μεταξύ αυτών που πρόλαβαν τις πιο καλές παλιότερες δεκαετίες. Όμως, για τους νέους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι εξίσου δραματική και στο δημόσιο τομέα. Θυμίζω ότι ακόμα και μετά την αύξηση του μισθού στον ιδιωτικό τομέα που επίκειται τώρα τον 1η Απριλίου, εξακολουθούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή εισαγωγικό μισθό στον δημόσιο τομέα μικρότερο από εκείνον τον οποίο έχουμε στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα είμαστε στα 713 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και ο μισθός στο δημόσιο είναι 780 ευρώ. Θα μου πει κανείς είναι πιο μεγάλα τα 713 από τα 780, όχι, αλλά μην ξεχνάμε ότι στον ιδιωτικό τομέα έχουμε επί 14 καταβολή μισθού. Οπότε, αν το αφρίσουμε δια 14 και το διαιρέσουμε δια 14, διαπιστώνουμε ότι ο μέσος κατώτατος πάει στα 831 ευρώ. Άρα, οι νέοι συνταξιούχοι που θα βγουν τα επόμενα χρόνια θα ζουν και αυτοί στην ίδια κακή πραγματικότητα που ζουν οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα, όπου έχουν καταλήξει με πάρα πολύ χαμηλές συντάξεις. Πόσο φταίει για όλα αυτά ο νόμος Κατρούγκαλου, που έχει γίνει για την κυβέρνηση ο διαβεβαίωσης τράγος. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια μεγάλη αδικία. Και η αδικία έγκυται στο γεγονός ότι σκεφτόμαστε και συζητάμε σαν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας στην Ελλάδα να δημιουργήθηκε το 2015 ή το 2016 που υπήρχε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι ίδιες κουβέντες για την κρίση στην κοινωνική ασφάλιση και για το ασφαλιστικό στην Ελλάδα γινόντουσαν και πριν 10, 20, 30 χρόνια από τότε που λαϊλατήθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και από τότε που έμειναν καθυλωμένες συντάξεις επί μακρά περίοδο. Κατά την άποψή μου,
Ο νόμος Κατρούγκαλου απλά αποτυπώνει την καταβήθηση των μισθών, η οποία έγινε τη σκληρή μνημονιακή περίοδο από το 10 έως το 2014, και την κατερακλά σε μια νέα πραγματικότητα που υπήρξε τότε. Δεν μπορεί να λες ότι θα συνεχίσεις να έχεις συντάξεις των 1.500-1.700 ευρώ μετά το 2016, όταν οι μισθοί είχαν υποχωρήσει 30% και 40% τα προηγούμενα χρόνια. Άρα νομίζω ότι είναι συνεπακόλουθο και αποτυπώνει αυτή ακριβώς την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να υπάρξει μια μακρά διαδικασία αποκατάσταση των αδικιών αυτών, γιατί αυτό, ακόμα και αυτό που λέω, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Συνιστά μια αδικία για ανθρώπους που δούλεψαν 30 και 40 χρόνια αυτή τη στιγμή. Και εκεί παρεμβάσεις όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης, τα αναδρομικά των συνταξιούχων, οι αυξήσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά και η συζήτηση γενικότερα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, δηλαδή μέσω της μείωσης των έμεσων φόρων, μέσω συμπληρωματικού εισοδήματος, μπορούν πράγματι να θέσουν σε νέα βάση τη συζήτηση. Ο καλύτερος ασφαλιστικός νόμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βελτιώσει την εικόνα των συνταξιούχων αν δεν ανοίξει κουβέντα για τρία βασικά ζητήματα. Το ένα είναι η οικονομία. Αν δεν έχεις μια ισχυρή οικονομία, δεν μπορεί να έχεις έσοδα, δεν μπορεί να έχεις ανάπτυξη και δεν μπορεί ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει και τις συντάξεις. Το δεύτερο είναι η αγορά εργασίας. Αν δεν μπορεί να έχεις μια αγορά εργασίας με καλές και σταθερές δουλειές, είναι βέβαιο ότι οι πόροι που αντλείς για να στηρίξεις τις συντάξεις δεν επαρκούν. Και βεβαίως, αν δεν αντιμετωπίσεις και το δημογραφικό, που είναι το βασικό ζήτημα που απασχολεί τις συντάξεις, δηλαδή να αλλάξει ο λόγος εργαζομένων προς συνταξιούχων, δεν μπορείς να έχεις ένα αξιοπρεπές σύστημα. Θα σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα για να κλείσω με αυτό. Έστω ότι αύριο το πρωί ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Θα γυρίζαμε στο προηγούμενο καθεστώς, όπου μία σύνταξη υπολογιζόταν με βάση τα 5 καλύτερα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας. Αν συνέβαινε αυτό και μετράχαμε τη δεκαετία των μισθών 2012-2022, σας πληροφορώ ότι οι συντάξεις θα ήταν αρκετά χαμηλότερες και από αυτές τις οποίες δίνει ο νόμος Κατρούγκαλου. Άρα, υπό την έννοια αυτή, αν δεν ανοίξει το ζήτημα της οικονομίας του παραγωγικού μοντέλου, αν δεν ανοίξει το ζήτημα των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, της συνεργατικής ελευθερίας, και αν βεβαίως δεν έχουμε κοινωνικές πολιτικές στέγασης των νέων για να τους κρατήσουμε εδώ, να μπορούν τα νέα παιδιά πρακτικά να εργάζονται με αξιοπρέπεια και να μένουν στη χώρα, λύση για το ασφαλιστικό δεν πρόκειται να υπάρξει. Υπάρχει και το μέγα θέμα του χρόνου που απαιτείται για την ανάκτηση της οριστικής σύνταξης. Μέχρι να βγει η οριστική, εργαζόμενοι παίρνουν έναντι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, εξοργιστικά μικρό για να ζήσει κάποιος, και υπάρχουν εργαζόμενοι συνταξιούχοι οι οποίοι τρώνε είτε από τα έτοιμα αν έχουν, είτε ακόμα πουλάνε χτήματα σπίτια αν έχουν από τη μητέρα τους, για να μπορέσουν να βιώσουν αυτό τον 1,5-2 χρόνια πολλές φορές που κάνει για να βγει η οριστική σύνταξη. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι με το νόμο του κυρίου Χατζηδάκη έχει επιλύσει το θέμα. Τι ισχύει πάνω σε αυτό το ζωτικό θέμα για τους συνταξιούχους? Πρέπει να σας πω ότι ζούμε την παραδοξότητα μια προκαταβολή σύνταξης για έναν άνθρωπο που δούλεψε 40 και 50 χρόνια να είναι σήμερα 360 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως κάποιος επί 1 ή 2 χρόνια καλείται να ζήσει με 360 ευρώ το μήνα σε αυτή την πραγματικότητα την οποία ζούμε. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, κατά τον τρόπο ο οποίος συνιστά κοροϊδία απέναντι στους συνταξιούχους, διατείνεται ότι έχει λύσει το θέμα των ακριβών συντάξεων όταν έχουμε μία στις τρεις συντάξεις η οποία εκδίδεται με τη fast track διαδικασία, την αυτοματοποιημένη διαδικασία, που είναι λάθος. Όταν έχουμε 25... Είναι λάθος. Είναι λάθος, ναι, έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Κάνει λάθος το σύστημα, έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα όπου βγάζει υποτίθεται γρήγορα τις συντάξεις και μία στις τρεις σχεδόν είναι λάθος από τις συντάξεις αυτές, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι κατά κανόνα να παίρνουν λιγότερα χρήματα από εκείνα τα οποία δικαιούνται. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων αυτή τη στιγμή δεν έχει λυθεί. Έχουμε 125.000 επικουρικές συντάξεις, όπου εκεί έχει αυξηθεί η εκκρεμότητα, έχουν αυξηθεί οι εκκρεμότητες αντί να έχουν μειωθεί. Έχουμε αρκετά εφάπαξ τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα. Έχουμε παράλληλες συντάξεις γιατρούς του δημοσίου, μηχανικούς του δημοσίου, οι οποίοι περιμένουν 6 και 7 χρόνια να λάβουν μια ολόκληρη δεύτερη σύνταξη που δικαιούνται αυτή τη στιγμή. Και έχουμε βεβαίως και πολλά λάθη στους επανυπολογισμούς των συντάξεων και μια σειρά από διαδικασίες που συνιστούν εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή για τον ΕΦΚΑ. Άρα είναι κατά την άποψή μου παραπλανητικό άκρος, αλλά και ντροπιαστικό θα έλεγα, να λέει κάποιος ότι πράγματι έχει λύσει το ζήτημα αυτό. Δυστυχώς βρισκόμαστε ακόμα στην κορυφή αυτής της διαδικασίας. Οφείλω να πω ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα στις κύριες συντάξεις, όμως οι αποκλίσεις και εκεί και τα λάθη είναι τόσα πολλά που έχουν εμπλέξει τους συνταξιούχους σε μια γραφειοκρατική διαδικασία που δεν είναι γνωστό πλέον πότε θα τελειώσει. Τι πρέπει να γίνει? Προσωπικό, άμεση πρόσληψη προσωπικού, αρκεί να σας πω ότι αν η κυβέρνηση αυτή είχε επιλέξει να προσλάβει 1.000 υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ αντί για 1.000 αστυνομικούς στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα των κύριων εκκρεμών συντάξεων, επικουρικών κ.ο.κ. θα έχει λυθεί μέσα σε 3 μήνες. Άρα είναι ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας. Πρέπει να υπάρξουν
και υλικοτεχνικές υποδομές και πραγματική ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, διότι δεν ζει ο ΕΦΚΑ αυτή την ψηφιακή εποχή. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν και αναβάθμιση των υποδομών του ΕΦΚΑ, είτε μιλάμε για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, είτε μιλάμε για τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν, για να μπορούν πράγματι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που δίνουν μια μεγάλη μάχη, να κάνουν τη δουλειά τους. Ξέρετε, το εντυπωσιακό είναι ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί πολλές πιέσεις από τους δανειστές, διότι είναι ένας τρόπος αυτός να κρύβουν δημόσιο χρέος κάτω από το χαλί. Και παρά τις πιέσεις εξακολουθούν να είναι έτσι, αρνούνται να. Έχουμε πράγματι ένα κρυφό χρέος, το οποίο αντιστοιχεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα όμως, ξέρετε, δεν είναι η εικόνα η οποία δίδεται προς τα έξω. Το πρόβλημα είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, αυτό. Άνθρωποι που περιμένουν πάρα πολλά χρόνια και παρά τις πιέσεις δεν να πάρουν τη σύνταξή τους. Εκεί επαναλαμβάνω. Το ζήτημα δεν είναι δημοσιονομικό, θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν και τα κονδύλια τα αντίστοιχα πλέον, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την καταβολή των συντάξεων. Το ζήτημα όμως είναι η πολιτική προτεραιότητα που δίνεις. Η κυβέρνηση αυτή μπορεί να δίνει πάρα πολλά χρήματα σε 5-10 εταιρείες παραγωγής ενέργειας αυτή τη στιγμή, οι οποίες εσωκερδούν και θησαυρίζουν, αλλά όταν χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσει τις υποδομές και το κοινωνικό κράτος, δηλαδή τους ανθρώπους που προόριστε να βγάλουν τις συντάξεις, τότε με διάφορες αλχημίες προωθεί διαδικασίες όπως αυτές της διδυτικοποίησης του ΕΦΚΑ μέσω της πρόληψης ιδιωτών διευθυντών με παχυλούς μισθούς, δίθεν για να λύσουν το πρόβλημα. Αυτά είναι μέτρα αποτελεσματικά. Δεν μπορεί μια αμιγώς κρατική λειτουργία να έχει κατευθυνθεί προς την ειδικό τομέα. Αυτά είναι πειράματα τα οποία πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και αναποτελεσματικά. Εκ μέρους του Λευτερία Ζιάρ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου προσφέρατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.